Κάτια, για έλα μπροστά. Το βλέπω τη λήψη μου, μου άρεσε πάρα πολύ. Και είναι και η καλύτερη λήψη που έχω φέρει μέχρι στιγμή στο πλατό. Πες τα μου όλα, πώς ήταν η φωτογράφηση με τον Εμμάνουελ? Εμένα μου άρεσε προσωπικά και ήταν η δεύτερη φωτογράφηση στην οποία δεν έτρεμα. Πιστεύουμε λίγο περισσότερο στον εαυτό μας. Yes. Μπράβο, κοριτσάρα μου, γιατί αυτό φαίνεται από αυτή τη συγκλονιστική εικόνα. Το mirroring που έχετε κάνει με τα σώματά σας είναι ανεπανάληπτο. Μπράβο σου, είναι πάρα πάρα πολύ δυνατή στιγμή. Για μένα από τις καλύτερες ημέρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάτι για μένα είναι η καλύτερη της ημέρας. Είναι η πιο δυνατή φωτογραφία που έχω δει μέχρι στιγμής και τις πιο δυνατές που έχω δει γενικότερα στο διαγωνισμό. Ευχαριστώ. Υπερσυγκλώ στιγμή, τέλεια αναλογία κομψότητας, μοντερνιτέ, το απόλυτο σεξνες στο ολόσωστο, συμμετρία, γεωμετρία, απόλυτη αίσθηση του που βρίσκεσαι, απόλυτη συνεργασία με τον συνεργάτη σου και τον denim jacket. Κούκλα μου, το έχεις απογειώσει. Και φαίνεται. Φαίνεται, το βλέπουμε. Είναι ωραίο, πρέπει να το πάρει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ δεν θα συμφωνήσω με κανέναν από τους τρεις. Θεωρώ ότι... Θα συμφωνήσω ότι είναι συγκλονιστική φωτογραφία αυτή. Όχι, δεν είναι συγκλονιστική φωτογραφία. Δεν είναι καμπάνια, είναι editorial. Τη βλέπω προφίλ, δεν βλέπουμε... σου αρέσει αυτή η φωτογραφία τώρα αληθινά. Αλήθεια, αλήθεια. Θεωρώ ότι το χέρι της πάνω στο στέρνο του είναι φλίαρο. Το χέρι νομίζω ότι δίνει μία συνοχή ως προς το κομμάτι της επαφής. Δηλαδή υπάρχει ένα interaction μεταξύ τους και... Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό που έχει πάθει. Είναι όσο δυναμική είναι η πόζα της, δίνει μία υπόσχεση, το κορμί της είναι φανταστικό. Και μετά όταν φτάνουμε στους ώμους και το κεφάλι, είναι ψόφιο. Αυτό δεν είναι ωραίο, όσο υπάρχει ένα σπόντρα ρόλο. Αυτό παίζει ρόλο, καλέ. Έχει τεντωθεί ο λαιμός, πιο ψόφιο είναι. Στέκεται στο πλακάκι η γυναίκα, πιο ψόφιο. Εγώ δεν το βλέπω. Είναι πολύ δύσκολο αυτό που κάνει. Τέλος πάντων, συμφωνούμε ότι διαφωνούμε. Κάτια, η βελτίωση είναι ορατή, αλλά για καμπάνια αυτό δεν μπορώ να το διαβάσω. Δηλαδή δεν είναι μια εικόνα που όταν γυρίσω ένα περιοδικό εδώ ένα billboard. Είσαι πολύ αυστηρός τώρα, Τάσο, sorry. Τι είμαι αυστηρός, ρε Βίκη μου. Καμπάνια κάνουν. Άμα κάνανε τώρα, είναι θεά. Παιδιά, να πω κάτι. Ότι όταν ένας θεατής, ένας αναγνώστης, μια αναγνώστρια βλέπει μια εικόνα, δεν κάθεται να δει τα χέρια και τα πόδια και τα χείλη. Αυτά είναι για μας από πίσω. Σωστό. Όμως έχει μια δυναμική αυτή η φωτογραφία που. Ναι, θα μπορούσε να είναι ένα campaign. Δεν είναι ανάγκη να σε κοιτάζει, να κοιτάζει τον αναγνώστη. Βεβαίως, δεν είναι και κόσμημα ή beauty. Ακόμη και στο beauty μπορεί να έχει κλειστά τα μάτια. Είναι πολύ μοντέρνο και πολύ τωρινό. Δεν ξέρω εντάξει, τι εννοώ. Γιατί οι καμπάνιες πια. Αν αυτό είναι μοντέρνο τωρινό. Δεν είναι καταλογία οι καμπάνιες. Δεν προσπαθώ να επιβάλλω τη γνώμη μου. Λέω ότι για καμπάνια τη βρίσκω λίγο αδύναμη. Οκ. Okay. Αλλά για τον τρόπο με τον οποίο βελτιώνεσαι εβδομάδα με τη βδομάδα, είσαι στο 100%. Αυτό λέω. Οκ. Okay, ευχαριστούμε, Κάτια. Και σαν να πει Βικτόρια Κιτράικο, όλη την ώρα που μιλάμε, τι ψηφίζετε εκεί πέρα. Είστε στα καλά, σας ψου 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 και εμείς κάνουμε κριτική. Τι λέγατε τόση ώρα? Όχι, σας ακούμε παράλληλα. Και τι λέγατε αφού μας ακούτε? Κάνουν τη δική σας κριτική. Εγώ, ας πούμε, θεωρώ ότι επειδή και η Ραφαέλα άκουσε καλά σχόλια και η Κάτια, ότι η Κάτια είναι περισσότερο στο κόνσεπτ από τη Ραφαέλα που άκουσε πολύ καλύτερα σχόλια. Οκ. Okay. Εννοώ ότι δεν έπρεπε να είναι πρόστιχο. Ενώ η φωτογραφία της Ραφαέλας. Θεωρείς ότι ήμουν πρόστιχη? Θεωρείς είναι ότι ήμουν πρόστιχη? Είναι ξεκάθαρα πρόστιχη πόζα. Πρόστιχη πόζα, οκ. Okay. Μίλα. Ήταν λίγο πιο sensual, ας πούμε. Αυτό συζητούσαμε. Αυτό ήταν το concept, sensual, cool. Ναι, θεωρούσαμε ότι ήταν λίγο πιο το πρόστιχη cool, όμως είναι λίγο βαρετή κουβέντα και νομίζω να προσέχουμε λίγο τα λόγια μας. Και οι κριτές είναι εκείνοι που κάθονται μπροστά μας. Πρόστιχη δεν θα το άποψη, όμως... Εσύ δεν το είπες, το είπε κάποιος άλλος. Μας κρίνουν οι κριτές. Καμία εικόνα από αυτές οι οποίες περάσανε δεν είχε ίχνος προστιχιάς. Ίσως να ακούγονται και κάποια λόγια επειδή ήμουν τον disadvantage και δεν το περίμεναν, δεν ξέρω τι να πω, σε 1,5 λεπτό. Εγώ πιστεύω ότι η φωτογραφία μου είναι πάρα πολύ σωστή. Ενοχλήθηκα φουλ, θύμωσα φουλ, λυπάμαι που έγινε αυτό και ζητώ συγγνώμη και εκ μέρους της Βικτόριας για αυτό που έγινε. Απλά γενικά είναι καλό να αποφεύγονται τέτοια σχόλια, δεν είναι σωστό. Και νομίζω ότι ήταν και λίγο άσκοπο. Δεν υπήρχε λόγος να γίνει καν. Ειρήνη, τι έλεγες, πες παρακαλώ.
Εγώ λέω ότι η δεχτή άποψη, όμως που τη στιγμή που είσαστε εσείς μπροστά μας και ήρθαμε εδώ για να σεβαστούμε την άποψή σας, πρέπει να κλείσουμε και λίγο το στόμα, να μην πετάγονται τέτοιες λέξεις. Mm-hmm. Απλά δεν συμφωνώ ότι ήταν τόσο πρόστιχο, γιατί για να την επέλεξε και ο φωτογράφος να τη βάλει, δεν θα έφερνε κάτι στο πλατό το οποίο δεν θα τον τιμούσε. Ναι. Θεωρώ ότι η παρέμβαση της Ειρήνης ήταν πάρα πολύ άστοχη. Και θεωρώ ότι η έκφραση «πρέπει να κλείνουμε και λίγο το στόμα μας» ήταν για ένα άλλο σοου, για κάποιο άλλο μέρος. Δεν ξέρω πού ακριβώς σκέφτηκε ότι αυτή η έκφραση ήταν σωστή. Αλλά όλα τα κορίτσια ήρθαμε εδώ για να δείξουμε ποιες είμαστε, για να δουλέψουμε σκληρά και για να μιλάμε. Να πω και κάτι άλλο. Πες και κάτι άλλο. Πιστεύω πως επειδή είμαστε καινούργιες, λίγο μας πήραν από το λαιμό και τώρα είναι που ξεσπώ, ναι, από την αλήθεια, γιατί... ακούσαμε την άποψή σας, όμως δεν γίνεται επειδή είμαστε καινούργιες και τα πήγε καλά ένα κορίτσι να το πιάνει από το λαιμό και να το εκθέτεις. Έχω το δικαίωμα να πω την άποψή μου. Ναι, απλά την εκθέτεις με αυτή την άποψη. Δεν είναι δικιά μου, ρωτήθηκε. Αυτή είναι η ειλικρινή άποψή μου. Okay. Και τη σέβομαστε. Ναι, έλα, κορίτσια, από τώρα λέω ψέματα, προτιμώ να πω την αλήθεια. Και εγώ την άποψή μου είπα τώρα. Είτε είναι σωστή είτε είναι λάθος. Okay. Ένιωσα ότι ήταν ηρωνική η Βικτόρια και λέω ας την να λέει. Δεν θα έλεγα ότι το σχόλιο της Ειρήνης είναι πολύ έξω. Όλες με το που μπήκαν οι καινούργιες τις πήραμε από το λαιμό. Πολύ απλά και ωραία, και εγώ τις πήρα από το λαιμό. Γιατί νιώσαμε ότι κάποιος καινούργιος εισέβαλε στο χώρο μας και εμείς σε αυτό το χώρο μας έχουμε επενδύσει πολύ χρόνο. Αλλά όχι και ότι τις έχουμε στην απέξω, ούτε ότι τους κρατάμε μούτρα, ούτε ότι έχουμε κάποια κακή απέναντί τους. Προστατεύουμε εμείς το δικό μας σύν, η καθεμία με τον τρόπο της. Δεν χρειάζεται μέσα σε όλη αυτή την προστασία να υπάρχει κάτι κακοπροαίρετο. Λοιπόν, μπορούμε να συνεχίσουμε, σε επιτρέπετε? Εννοείται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό ήταν καινούριο σήμερα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Δεν θέλω να πάθω, θέλω να... Δεν θέλω, βέθηκα να μου πείτε τίποτα. Please, τώρα δεν θέλω να συζητήσουμε. Οκ. Εμένα με ενοχλούσαν με τα σχολεία της Ειρήνης, γιατί απευθύνθηκε σε όλες. Εγώ προσωπικά θύχθηκα με αυτό που είπε, διότι μια χαρά του συμπεριφέρομαι και στις τρεις κοπέλες. Και δεν μου άρεσε. Τι ήρθαν να μου πούνε, να καταλάβα. Τι ήρθαν να μου πούνε, να καταλάβα. Μπορώ να είσαι πολύ μόνη μου, στη Βικτόρια. Μόνη μου. Τι συζητούσε εδώ σύνορα, να πεις. Συζητούσε τα μικροφωτά για σένα. Η Βικτόρια απλά είπε τη γνώμη της. Πολλά φανερόντο ότι εθίχτηκε επειδή κινδυνεύκω να πω την καλύτερη φωτογραφία, δεν της άρεσε. Και να λέει ότι είμαι πρόστιχη. Από πού και ως που είμαι πρόστιχη. Δεν θέλω να πω για τη Βικτόρια, για μένα θέλω να πω αυτή τη στιγμή. Δεν είμαι εγώ εδώ για τη Βικτόρια, για μένα είμαι. Θέλω απλά να σου πω, να το ξεκαθαρίσω, γιατί βλέπεις. Έρχομαι, αράζω, προσπαθώ να είμαι όσο πιο δικαιωμένη και τα λοιπά. Με όλες. Όπως και στην Ειρήνη, κάποια τη που λέω ότι ξέρει τι, δεν μου άρεσε η φωτογραφία, μόνο με το χέρι την καρδιά, αλλά μόνο με την αγάπη. Πραγματικά. Πραγματικά. Για ένα λεπτό θέλω να μου δώσει. Να τελειώσω ένα δευτερόλεπτο λίγο αυτό που έλεγα, σε παρακαλώ. Να πω ένα πράγμα. Να και λίγο εμεί, οπότε. Ένα λεπτάκι να πω κάτι. Αν σε ενόχλησε το ότι χρησιμοποίησα τη λέξη πρόστιχο, συγγνώμη. Δεν σε θεωρώ πρόστιχη. Ούτε η φωτογραφία μου ήταν πρόστιχη. Ωραία, ούτε η φωτογραφία σου. Να σου εξηγήσουμε ποιο κριτήριο την είπα αυτή τη λέξη. Ουσιαστικά, χθες το κόνσεπτ μας είπε ότι δεν θέλουν να έρθουν σε πολύ στενή επαφή με τον παρτενέρ. Υπήρχαν άλλες κοπέλες που είχαν πιο στενή επαφή. Αυτό συζητούσαμε. Δεν ήταν τόσο στενή επαφή μαζί μου. Ήμουν πίσω, έκανα τα πόδια μου πάνω. Συζητούσαμε πολλές κοπέλες μαζί. Εκείνη τη στιγμή μας είδε και είπε να το κοιτάξει, να το σχολιάσει. Αλλά είναι η δική μου φωτογραφία που σχολιάστηκε. Ναι, συγγνώμη, αλλά ήταν εκείνη τη στιγμή που το ανέφερε. Εμένα αυτά μου ακούγονται άρες-μάρες κουκουνάρες. Λέω, καλά, εντάξει, αυτή μιλάει μόνη της. Σαν Ειρήνη, δεν είμαι σίγουρη κατά πόσο ισχύει το συγγνώμη της. Όμως, αφού μετά από το όλο σκηνικό το συζητήσαμε και είπαμε να λήξει, θα το αφήσω στην άκρη. Κάνουμε μια γαλιά. Θέλεις? Όσο καμία περίπτωση δεν θα μου παρεξηγηθούμε για κάτι. Θέλεις ή δεν θέλεις, ή θα σε πιέσω. Μη χρειάζεται τώρα, μετά να είμαστε off camera. Δέχομαι τη συγγνώμη της Βικτόριας. Αναγνωρίζει και αυτή και εγώ ότι δεν έπρεπε να υποθεί κάτι τέτοιο. Απλά σίγουρα δεν θα μπορώ να είμαι η ίδια απέναντί της. Όχι πως είχαμε και ιδιαίτερες σχέσεις. Είχαμε μια καλή σχέση για το σπίτι. Η Βικτόρια δεν ήταν καθόλου σωστή. Ήταν το πρώτο κατηνίστικο πράγμα που βλέπω. I wouldn't say a national TV. Πολύ βαριά λέξη προς το χείλη.
Το ξέσπασμα της Βικτόριας ήταν σαν να την έπιασαν στα πράσα. Όλα φαίνονται, δεν μπορούμε να κρύψουμε τίποτα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ακόμα κι άμα θέλουμε να έχουμε κάποιο ρόλο μέσα στο παιχνίδι, υπάρχουν στιγμές που μπορεί να σπάσει πολύ εύκολα ο αυθορμητισμός και να βγει ένα κομμάτι του εαυτού μας που δεν είναι πολύ υπέρ μας. Την εξήγησα πράγματα και δεν καταλάβαινα. Και τι λέω, να κάνουμε μια αγκαλιά να το κλειδώσουμε. Μου λέει ναι. Λέω, γιατί είσαι. Θέλω. Ναι. Και λέει, και είναι πιο τέτοιο. Λέω, μήπως σε φέρνω σε δύσκολη θέση. Μου λέει να την κάνουμε off camera. Φίβη. Εντάξει, μπορεί να μην νιώθει. Εμένα δεν μου φαίνεται ότι περίμενε. Δεν είναι αυτό. Περίμενε. Δες το αλλιώς. Ωραία. Εγώ αγαπάω πάρα πολύ τη Βικτόρια και το ξέρει. Αλλά θεωρώ ότι είναι μία λεπτή γραμμή αυτή που πάτησε. Δεν είναι σωστό να λέμε στον άλλο ότι είναι πρόστιχος. Άλλο το πρόστιχο, άλλο το προκλητικό, άλλο το too sexy. Θεωρώ ότι δεν έπρεπε καν να μιλήσει. Δεν χρειαζόταν να εκφραστεί εκείνη την ώρα. Γιατί είδαμε ότι έγινε μία συζήτηση εκεί αχρίαστη. Μας είπε κύριε ότι είναι και στην απέξω. Που εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Και με ενόχλησε περισσότερο το ότι μας έβαλε όλες σε μία μπάλα. Θα με μπω τον του. Όχι. Ποιος θα είναι. Κορή, πρώτη φορά έξεσαι στα δάτια. Ίσως είσαι σοβή και κορία. Τρία, απλά δεν είμαι έτσι. Δεν μπορώ άλλο. Μαρία μου. Αγάπη μου, άρεσε η φωτογραφία σου. Το σημερινό πλάτο ήταν λίγο ταρακούνημα. Και πρέπει να τσαλακωθώ. Και ο Μικάλη ήταν μετά από μένα. Για τούτο πράγμα. Που το έκαμε εκείνο με τον Τζι. Εγώ ήμουν πρώτη. Αγάπη, να σου πω κάτι. Είσαι σε μια φάση διαγωνισμού που μπορεί να πει σε κανένα τι πώ δεν σκέφτηκε είτε όχι. Το να βοηθάει μια τέλη εμά, ναι, απλά άλλου όχι. Ενώ πρέπει να το δει τελείω ανταγωνιστικά. Οι σκέψει που περνούσαμε το μυαλό μου λίγο πριν βγουν τα αποτελέσματα, ότι ωραία, αν φύγω. Το έχω απολαύσει ήδη. Είμαστε στο μισό, οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έφτασα μέχρι εδώ. Είναι πολύ σημαντικό. Όταν θα έβγαινα έξω, θα ήμουν πιο δυνατή από την πίκα. Εγώ θα ήμουν ο Αλεξάνδρου. Και ότι θα έπρεπε να σηκώσουμε.